Σας πούμε, γιατί μιλάμε πρώτη φορά μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, συγχαρητήρια για την πορεία στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο της Αθήνας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία στη διάθεσή σας, κύριε Κλώσσα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όλο αυτό. Εντάξει, είδαμε ποια είναι η κατηγορία. Μας κορυδέψαν οι Σπαρτιάδες σύμφωνα με τον Άριο Πάγο και δεν ξέραμε ότι από πίσω είναι ο Κασιδιάρης και γι' αυτό τους ψηφίσαμε. Στην ουσία τώρα, όλο αυτό βοηθάει κάτι, μας βοηθάει την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, βοηθάει τα κόμματα, βοηθάει την κοινωνία το να κορυδευόμαστε ότι ο Άριος Πάγος σε δύο μέρες μπορεί να κάνει έρευνα σε βάθος χρόνου για το τι είναι το κάθε κόμμα? Κοιτάξτε, κύριε Κλώσσα, στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, το να γίνει μια διερεύνηση με τον τύπο της προκαταρκτικής εξέτασης οπωσδήποτε συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και δεν είναι κάτι στο οποίο εγώ θα εξέφραζα αντίθεση. Όχι, δεν λέω για τώρα. Λέω για το τι έγινε στο παρελθόν, που δόθηκε η άδεια και τώρα βλέπουμε ότι τελικά κακώς δόθηκε η άδεια. Α, ναι. Κοιτάξτε, τι να πω, ο κόσμος το είχε τούμπανο, αλλά ο Άριος Πάγος είναι μια δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν το έβλεπαν και έτσι τα ψέματα και τα κόλπα φέραν ένα κόμμα στη Βουλή και προτού κλείσουν δύο μήνες από την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, αναδείχθηκε ποιος είναι ο πραγματικός του ηγέτης. Λοιπόν, έστω και τώρα θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της εισαγγελέως του Άριου Πάγου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πράγματι πρέπει να ερευνηθεί η τέλεση του αδικήματος της εξαπάτησης των εκλογών και η τυχόν ηθική αυτουργία σε αυτήν. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν γίνει γνωστά, οι διαμάχες τους στη Βουλή κτλ. Είχε την ευαισθησία και καλά έκανε, διότι πρόσπισε το κύρος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τους κάλεσε κατευθείαν σε έγγραφες εξηγήσεις. Και κατά συνέπεια θα πρέπει η διαδικασία αυτή να... Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφήνουμε τα διάφορα ακροδεξιά κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή και μετά από λίγο να ψάχνουμε τι έχει γίνει για να δούμε αν μπορούμε να τα βγάλουμε στη Βουλή και στο τέλος να τους κάνουμε και ήρωες με αυτόν τον τρόπο? Κύριε Κλώσσα, αυτά που λέτε τα έχω πει και εγώ πολλές φορές και ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης και άλλοι συνήγοροι όλη την περίοδο από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο γύρος των τροπολογιών, αρθρογραφούμε. Εμείς είχαμε την άποψη ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε μια αντιναζιστική νομοθεσία. Η κυβέρνηση προτίμησε να προχωρήσει σε τροπολογίες ευρύτερου αποκλεισμού που ανοίγουν τους ασκούς του αιώλου και για άλλα κόμματα. Ξανατροποποίησε και τις τροπολογίες, άλλαξε τη σύνθεση του Αρείου Πάγου, γνωστοποιήθηκαν όσα γνωστοποιήθηκαν και διαφήμιζε κάθε μέρα τον Κασιδιάρη ως αντισυστημικό. Τελικά τον άφησαν να κατέβει στις δημοτικές εκλογές, διότι όλη η φασαρία ήταν για τις βουλευτικές μονάχα και αυτή κουτσή, διότι το τέταρτο κόλπο του που ήταν οι Σπαρτιάτες πέρασε στη Βουλή και ήταν γνωστό ότι τους υποστηρίζει, ήταν γνωστό ότι ήταν ο πραγματικός αρχηγός, τον ευχαριστούσαν δημόσια προτού καλά-καλά κλείσει η κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, και τελικά τον αφήσαν τον Κασιδιάρη και στις δημοτικές εκλογές να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας. Ναι, αλλά είδαμε να εμπλέκονται ακόμα και ανώτατοι δικαστικοί. Θυμάστε καλά το καλοκαίρι, λίγο πριν από τις εκλογές, ένα αλυσβερίσι περίεργο με τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι μου τάξανε ανεξάρτητη αρχή για να μπω και να κρίνω το κόμμα. Δηλαδή, μια ιστορία που βρωμάει από παντού. Έχω την εντύπωση ότι και αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος της διερεύνησης που γίνεται. Διότι ειδικά για αυτό το οποίο λέτε, πραγματικά έχει πέσει ένας πέπλος η οποία από τότε παρετήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, πήρε σύνταξη να είναι καλά ο άνθρωπος. Από εκεί και μετά, ποιον συνάντησε, ποιος πήρε την πρωτοβουλία, πήγανε στην καφετέρια, στο Μαξίμου, εδώ, εκεί, είπαν αυτό, είπαν το άλλο, υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού. Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί, ναι, διότι συνδέεται. Θα διερευνηθεί όμως, γιατί βλέπουμε εδώ να τρέχουν οι διαδικασίες να ελέγξουμε τους ελεγκτές, αυτό που βλέπουμε για την ΑΔΑΕ, και οι ελεγχόμενοι να μην μαθαίνουμε ποτέ τι έχει γίνει τελικά. Κοιτάξτε, η μία υπόθεση έχει μία διαφορά από την άλλη. Για το θέμα των ελεγκτών και των υποκλοπών, εκείνο το οποίο πρέπει να πω, έχει γραφτεί ήδη σήμερα και σωστά έχει γραφτεί, είναι ότι στις καθυστερήσεις που θεωρούμε ότι υπάρχουν στη δικαστική διερεύνηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, και μιλάω γενικά, δεν γνωρίζω την υπόθεση και θα ήταν ανεύθυνο να εκφράσω οποιαδήποτε άποψη επί της ουσίας. Είναι όμως γνωστό ότι όταν απαιτούνται στοιχεία από επεξεργασμένες τεχνικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες,
καταθέσεις μαρτύρων ειδικών γνώσεων κτλ. Δεν είναι μόνο οι δικαστικοί οι παράγοντες της καθυστέρησης, διότι όταν αναμένονται στοιχεία από υπηρεσίες, όταν υπάρχει ένα ζήτημα αδιάβλητο των υπηρεσιών οι οποίες επιλέγονται αν πρέπει να είναι κρατικές ή ιδιωτικές και ποιες κρατικές και ποιες ιδιωτικές, αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει καθυστέρηση εκεί πέρα είναι εύλογη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Όταν μια υπόθεση ζητείται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αναλυθεί, αυτό εκπέμπει ένα μήνυμα αναβάθμισης της. Ναι, αλλά κάποιοι βλέπουν ότι μέσω της αναβαθμίσεως πάμε για συγκάλυψη. Ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση να το αρνηθώ ούτε να το αποδεχθώ, διότι αυτό προϋποθέτει γνώση της δικογραφίας την οποία δεν έχω. Mm-hmm. Εύχομαι να είναι για καλό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Έχουμε φτάσει όμως στην Ελλάδα να μιλάμε περισσότερο για το πώς ασκείται η δικαιοσύνη και λιγότερο για το παραγόμενο αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Ναι, κύριε Κλώσσα, διότι η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, η δικαιοσύνη είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο φορέας λέγεται δικαστική εξουσία και είναι μια εξουσία και αυτή όπως όλες οι άλλες, οι οποίες μάλιστα δεν εκλέγεται. Η δικαστική εξουσία αφενός ασκείται σε ορισμένα πλαίσια που πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο, αφήνω τις πιέσεις τις αθέμητες, στις οποίες ας υποθέσουμε δεν ενδίδει. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, από πλευράς υλικοτεχνικών υποδομών, το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, είναι διαλυμένη. Χρειάζεται δικαστικό προσωπικό περισσότερο, χρειάζεται ανθρώπους ειδικών γνώσεων, όπως έλεγα πριν, περισσότερους υπαλλήλους, καλύτερη οργάνωση, καλύτερες υποδομές. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με ένα γραφείο και ένα τηλέφωνο να φέρνει σε πέρας υποθέσεις για τις οποίες οι παράγοντες των δικών είναι πολυεθνικές εταιρείες, κολοσσοί ή τεράστιες κρατικές εταιρείες με όλα τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Υπάρχει συνεπώς αυτό το διτό ζήτημα και όλη η νομοθεσία ποινική και αστική των τελευταίων δεκαετιών αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις, στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από προσωπικό και κόστος και τελικά στην απεμπόλυση της λειτουργίας της ίδιας της δικαιοσύνης, και αυτά τα πληρώνουμε και με τις υποθέσεις για τις οποίες αναφέρεστε. Κύριε Παπαδάκη, γίνεται νομικά ή δικαστικά αυτοί οι 11 βουλευτές να χάσουν την έδρα τους, και αν ναι, μετά ποιο, τι θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό στη Βουλή, δηλαδή τι μπορεί να συμβεί μετά αυτές τις έδρες? Αυτό, κυρία Βόσλου, θα έχετε ακούσει που το συζητούν πολλοί συνάδελφοί μου εμπειρότεροι και γνώστες των διοικητικών δικονομικών διαδικασιών. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι εάν η υπόθεση αυτή εξεταστεί από το εκλογοδικείο, το οποίο δεν δεσμεύεται άμεσα από το οποιοδήποτε αποτέλεσμα της ποινικής διερεύνησης, που άλλωστε είναι ακόμα στην αρχή, ακόμα ότι η Βουλή δεν έχει παραλάβει το αίτημα ασυλίας για να συνεδριάσει και να αποφανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό, η νομοθεσία παρέχει την εξουσία στο ίδιο το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το εκλογοδικείο, να κρίνει αν πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές ή αν πρέπει να γίνει απλώς ανακατανομή των εδρών στα υπόλοιπα κόμματα των εκλογικών περιφερειών, σαν να μην είχε κατέβει το συγκεκριμένο του οποίου οι βουλευτές εξέπεσαν. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι νομικά έχει πάρα πολύ δρόμο και χρονικά η υπόθεση αυτή. Βέβαια. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διερεύνηση, διότι το ζητούμενο εάν πράγματι επιτράπηκε σε ένα κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές, ενώ η πραγματική του ηγεσία ήταν διαφορετική από αυτή που δηλωνόταν, ενώ η πραγματική του ηγεσία ήταν ένας καταδικασμένος για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και αυτό απεκρύβει από τους ψηφοφόρους, οπωσδήποτε έχει τη σημασία του και όχι μόνο νομικά. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.